αγαπημένοι μας φίλες και φίλοι. Γεια σας, είμαστε οι Λεκομάστορες. Ναι, καλά ακούσατε, οι Λεκομάστορες. Είμαστε μια ομάδα 4 παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο Ανάγκης που με τη χρήση των εκπαιδευτικών πακέτων LEGO We Do 2.0 σχεδιάσαμε, κατασκευάσαμε και προγραμματίσαμε το κτίριο του σχολείου μας όπως εμείς το φανταστήκαμε. Και ερευνήσαμε μέσα από το διαδικτύο άλλα σχολεία σε άλλες χώρες και παρατηρήσαμε ότι κάποια έχουν αηφόρο σχολικό κτίριο και αυλή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αηφόρου σχολικού κτιρίου? Θα σας τα παρουσιάσουμε ένα-ένα στη δική μας κατασκευή. Στα LEGO είχαμε και ένα κορίτσι πάνω σε ένα πυρικό καροτσάκι. Προβληματιστήκαμε. Αν θα ερχόταν αυτό το κορίτσι στο σχολείο μας, όπως είναι κτισμένο τώρα, δεν θα μπορούσε να κινηθεί στους χώρους του. Πρέπει λοιπόν το κτίριό μας να είναι προσβάσιμο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Αρχικά φτιάξαμε ένα γερανό για το κτίριό μας. Στη συνέχεια το μετατρέψαμε σαν ελκυστήρα για να μπορεί να είναι προσβάσιμος ο πρώτος όροφος από όλους. Επίσης φτιάξαμε μια αυτοματική είσοδο για να μπορεί να ανοιγοκλίνει κατά την είσοδο των παιδιών με αναπηρικό καροτσάκι. Το κτίριο που κτίσαμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι κτίριο που βοηθά τη γη μας να μείνει υγιής. Στην ταράτσα του κτιρίου μας έχουμε έναν κήπο. Επίσης έχουμε φωτοβολταϊκά που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Στην ταράτσα γίνεται συλλογή βρόχινου νερού και μεσολίνα διοχετεύεται το νερό στον κήπο, αλλά και την πισίνα του σχολείου μας. Τα παράθυρα των τάξεων έχουν όλα προς ανατολισμό στο νότο. Η αυλή του σχολείου είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο που να διευκολύνεται η επικοινωνία των παιδιών. Έχει παιχνίδια, παγκάκια και πισίνα για κολύμβη. Η αυλή έχει δέντρα, λαχανόκηπο και βοτανόκηπο που επιτρέπουν στα παιδιά να γνωρίσουν τον φυσικό κόσμο και τη βιοποικιλότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχολείου μας είναι ότι υπάρχουν χώροι στάθμευσης οδηγάτων. Έτσι προωθείται η μετακίνηση των παιδιών στο σχολείο με το οδηγάτο. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, δοκιμάζαμε την κατασκευή μας και την βελτιώναμε όπου χρειαζόταν. Επίσης βελτιώσαμε και τον κώδικα προγραμμάτος για το άνοιγμα της αυτόματης πόρτας. Μέσα από την εργασία μας, αναπτύξαμε δεξιότητες συνεργασίας, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης για επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος.